Καλημέρα, Τζορτζινάκια. Η ώρα είναι 10 και 25. Με ξύπνησε η Αλεξάνδρα 10 η ώρα. Κοιμήθηκα. Βέβαια, κοιμήθηκα αργά. Έχω πλύνει το πρόσωπό μου με σαπουνάκι που μου λέτε πράσινο σαπουνί. Mystery Soap Box. Σας έχω ξαναπεί. Είναι κατά της λιπαρότητας. Δεν είναι απλά ένα πράσινο σαπουνί που παίρνεις από το εμπόριο. Θα βάλω τώρα ενυδατική κρέμα αφού επλύνω το πρόσωπό μου, τον Σεφορά και λέω γιατί έχω την Αλεξάνδρα εδώ. Με γυαλουρονικό, κάθε πίσω την πόρτα και με κοιτάει να δει τι κάνω. Επίσης φρικαρισμένη, θα μου πεις με το που ξύπνησες. Με το που ξύπνησα. Ήταν χάλια ο νυπτήρας εδώ στο μπάνιο, οπότε κάτσα και τον έκανα όλον. Κάτσα και τα βγάλω όλα και τα έπλυνα. Βάζω και κρέμα ματιών. Το καλό είναι ότι χθες πολύ αργά το βράδυ έκανα μπάνιο και είχα λούσει τα μαλλιά μου από το απόγευμα. Οπότε το μαλλί μου δεν θέλει λούσιμο, δεν έχω να πολύ ασχοληθώ. Θα κάτσω απλά να το φτιάξω λίγο. Για να καταλάβετε τι έχω κάνει στο μπάνιο πρωί-πρωί με το που σηκώθηκα, έκατσα γυάλισα μέχρι και αυτά. Πάμε να πλύνουμε τα δεντάκια και σκεφτόμουν τώρα ότι αν δεν μέναμε ρόδο και μέναμε αλλού, άσχετο πολύ ωραία δοντόκρεμα αυτή, ωραία αίσθηση φρεσκάδας, και μέναμε αλλού, ας πούμε Γιάννενα, όπως μέναμε, που είμαστε από Γιάννενα, μπορείς να πας στα μάξη να πας οπουδήποτε. Μπορεί να πηγαίνουμε τώρα που χρυζώ σήμερα κάθεται και αύριο μια Θεσσαλονίκη. Έτσι βόλτα, Θεσσαλονίκη, σας αγαπώ εκεί που είστε όλους σας. Όλους σας αγαπώ που είστε εδώ στο κανάλι μου και βλέπετε τα βίντεο μου και με στηρίζετε. Αλλά έχω αδυναμία στη Θεσσαλονίκη, τι να κάνουμε. Είναι η αγαπημένη μου πόλη. Θα πηγαίναμε σίγουρα μια βόλτα. Τώρα όμως που είμαστε ρόδο, καθόμαστε στα αυγά μας. Χαμούλης εδώ. Τι θες κύρα? Του τρελού. Του τρελού. Να πει λίγο φως. Όχι φως. Όχι, θα ανοίξουμε να μπει λίγο φως. Τι όχι φως. Δεν θα έχουμε σκοτάδια να δούμε. Α, και τι καιρό έχει έξω. Αχ, συννεφιά Αλεξάνδρα. Εδώ. Τα κατορθώματα της κύρας να καθαρίσω. Έχει χάλια καιρό. Έτοιμο για βροχή. Είναι πιο γκρι από ό,τι φαίνεται στην κάμερα ο ουρανός. Είναι έτοιμο για βροχή. Εχθές έβγαλε και χωρίς κοτόπουλο να ξεπαγώσει, να φτιάξουμε σήμερα. Φιλέτο, στήθος και κοπανάκια, μπουτάκια. Αλεξάνδρα, γιατί κλείνεις τις κουρτίνες? Τι βλέπετε από τον καθρέφτη? Μαύρη μαύρη λαπλάκουσα. Τα μελισσάκια. Το κυκλάκι. Βουτάνε και τα δικά σας τα παιδιά δημητριακά έτσι. Εμείς τα βάζουμε και σνακ στο σχολείο. Φατσούλα μου. Πάμε να σε ντύσω να μην κρυώσεις. Όχι. Ναι Αλεξάνδρα, θα κρυώσεις. Όχι. Α, εδώ. Όχι. Θα κρυώσεις αγάπη μου, δεν είναι καλοκαίρι. Όχι. Όχι. Θέλω και Μικι Μάους. Αλίμονο λέω. Πατσαβουρίτσα μπάνιο σήμερα. Είχες γίνει. Πώς είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι, ας τα γλυψίματα. Θες βάλω λίγο Μικι Μάους να δει. Εννοείται ότι ο Χρήστος και ο Γιώργος κοιμούνται. Έχω κλείσει και την πόρτα να μην ξυπνήσουν. Ας τους εκεί να κοιμηθούν. Ποιο θες να δεις Αλεξάνδρα? Πόση ώρα παίρνεις εσάς τα παιδιά σας να αποφασίσουν? Α, σήμερα διάλειμμα. Ποιο, τον αρχιμπόμπυρα δεν θες? Αχ, Θεέ μου. Η Νταλικέρισσα. Η Νταλικέρισσα θα γίνω εγώ, μαμά. Πάω να κάνω δουλίτσες. Καλώς το Γιωργάκι μου, το σημαδεμένο. Παντού μελανιές. Αγοράκι. Σταμάτα, Αλεξάνδρα.
Τι θες, μωρή? Τι θες? Τι θες, μωρή? Τρελή. 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 Αφού ξύπνησε και ο Τζόρτζ, θα έρθω στο δωμάτιο. Το έχω να αφήσει εντάξει. Χθες το βράδυ δεν έκατσα να τακτοποιήσω στις ντουλάπες τα ρούχα που έφτιαξα. Τα κλειμένα. Πρέπει να στρώσω κρεβάτια. Να φτιάξω το γραφείο του γιατί έχει διάβασμα. Τα αφήσαμε για σήμερα γιατί χθες είχε πάλι τα εκποντό. Οπότε τον άφησα να ξεκουραστεί. Πήγαμε παιδότοπο μετά. Ένα τριώρο με την κουπάρα μου. Οπότε θα τακτοποιήσω. Θα τους βρω ρούχα να τα ταντήσω. Και συνεχίζουμε. Ψηλό έτοιμα. Όταν έχετε διόροφο στα παιδιά κρεβάτι και είναι τόσο ψηλό, είναι πάρα πολύ δύσκολο να το στρώσεις. Έφτιαξα λίγο και το γραφείο του. Σκέφτομαι να πάρω το γραφείο όλο όπως είναι και τη βιβλιοθήκη. Και αντί να είναι εκεί αριστερά με το που μπαίνεις, να τα φέρω εδώ δεξιά και να πάρω τη συρταριέρα με τα παιχνίδια, να συνεχίζουν τα παιχνίδια στην ίδια ευθεία. Να το τα βάλω εδώ. Θα το δω μετά με τον Χρήστο. Πήρε ρούχα, οπότε πάω να τα ντύσω. Ο βοσκός με το προβατάκι. Εξήγησέ μου λίγο να καταλάβω τι νόημα έχει άμα βρέχει και βγεις έξω με την ομπρέλα. Δεν έχει νόημα. Τι? Δεν έχει νόημα. Ναι. Δεν έχει νόημα, αυτό λέω κι εγώ. Να βγεις να κάνεις τι με την ομπρέλα έξω? Να ζει. Έλα, φάει τα δημητριακά σου. Θα σηκωθεί ο μπαμπάς. Τι να παίξουμε στη βροχή? Εδώ δείτε. Εδώ δείτε τι τραβάω. Δείτε, δείτε. Δείτε τι τραβάω. Δείτε. Δείτε. Σιγά μη λερωθείς. Κοντά τον μπολ. Γίτσες. Γίτσες. Γιατί σου το γυάλισα. Μπράβο. Μόλις ξύπνησε και ο Χρήστος. Σκοτάδια παντού. Και τώρα θα φτιάξω το δημητριακά του Γιώργου. Θα ανοίξω το παντζούρι στο δωμάτιό μου. Θα στρώσω στο κρεβάτι μου. Και πάει λέγοντας. Με βλέπει ο Χρήστος που ντύναμα και μου λέει: Πού πας? Δεν είδα όμως τη ρούχα πήρα. Κλαμπ, του λέω, πάμε να κλαμπάρουμε. Ξέχασε τα αυτά, μου λέει, πια για μας. Κλαμπ καναπέ, του λέω. Πιτζάμα κατάσταση. Πάμε για κανένα καφέ προς τα έξω, δεν ξέρουμε ακόμα πού. Οπότε θα κάτσω να φτιάξω μαλλί και να κάνω ένα μακιγιάζ και να δω τι θα φορέσω. Σημασία δεν έχει που θα πάμε, αλλά ότι θα είμαστε μαζί. Και ο Χρήστος σήμερα κάθεται, επομένως ωραίο που είναι το ρεπό. Πάμε να φτιάξουμε μαλλί. Δεν ξεχνάμε θερμοπροστατευτικό. Εφόσον τα βάλουμε στη θερμοκρασία για να τα στεγνώσουμε. Επίσης δεν λέμε ποτέ ότι βαριέμαι, είμαι βιαστική ή οτιδήποτε στο να χτενίσω τα μαλλιά μου και να τα ταλαιπωρήσω. Σιγά σιγά από κάτω προς τα πάνω. Σιγά σιγά. Να μην σπάει τρίχα, να μην τα ταλαιπωρούμε. Χωρίζουμε τούφες τμηματικά και κάνουμε. Τώρα δεν έχει κανένα νόημα να σας δείχνω, τα έχετε δει σε πολλά vlog. Έτοιμο το μαλλί. Τώρα μένει να δω πώς θα βαφτώ. Μέσα. Και εκεί που κάθομαι ωραία και χαλαρή και χαζεύω με το κινητό, από το πρωί με έχει φάει με αυτό το χυμό. Έτσι να τα δείχνουμε και αυτά στα vlog, τι τραβάμε οι δόλιες μάνες. Πάμε να βαφτούμε το πριν. Ταραν! Κάτι απλό. Βγήκε ο Χρήστος να μαζέψει τώρα την τέντα, να ανεβάσει την τέντα. Γιατί φυσάει πάρα πολύ έξω.
Και δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Θα πάμε πουθενά. Θα πάμε μια βολτούλα. Ελπίζω να πάμε καμιά βολτούλα, να μην κλειστούμε πάλι μέσα. Δεν μπορούμε να κλειστούμε πάλι μέσα. Έχω βαρυθεί το μέσα. Πάω να ντυθώ, πας και τον σηκώσω να πάμε πουθενά. Γυρίσαμε, βάλα πιτζάμες και έχουμε ένα mini supermarket haul. Δεν θα σας τα δείξω τώρα αναλυτικά, θα σας τα βάλω στο επόμενο supermarket haul, θα τα συμπληρώσω. Έβαλα και την κορδέλα της Αλεξάνδρας γιατί την έβγαλε. Θα τη βγάλω όμως. Τους βάλω με Mickey Mouse, ο Χρήστος έχει βγει βεράντα. Θα φτιάξω τα ψώνια και θα βγω και εγώ βεράντα. Να βάλω και κάτι να πιω και αργότερα θα φτιάξουμε φαγητό. Με το γυαλί θα μαγειρέψεις. Γιατί, γυαλί τι κάνω. Στο MasterChef φοράγε τα γυαλιά. Τι είσαι και εσύ MasterChef. Είμαι διάσημος. Είσαι διάσημος. Καμία σε κούτα, σε παρακαλώ. Όταν είσαι μάγειρας μαγειρεύεις μόνος σου, δεν θες βοηθό. Σούπερ μάρκετ, περάσαμε φούρνο, περάσαμε μανάδικο, ήθελα να πάρω πιπεριές και μπρόκολο και... καρότα. Θα μαγειρέψουμε και θα συνεχίσουμε το vlog μετά. Εγώ δεν πλέγει τίποτα. Το λαρίγγι. Φέρα μαχαίρι. Σήμερα έχει αναλάβει ο Χρήστος το μαγείρεμα. Οπότε θα κάτσω εγώ τώρα να τακτοποιήσω τα ψώνια. Και θα μαγειρέψει ο Χρήστος. Θα μαγειρέψει το κοτόπουλο θα κάνει. Θα κόψω εγώ σαλάτα, θα κάνω εγώ τις πατάτες. Θα βοηθήσει τέλος πάντων. Τι κάνουμε τώρα, η μαμά έφτιαξε εδώ τις πάνες, τις τακτοποίησε. Τι θα κάνουμε, πού το κορίτσι μου, στην κύρα μιλάς και μιλάς στην κάμερα έτσι. Πού είσαι, πού πας με τα γυαλιά. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το μαχαίρι. Κάνω μαρουλάκι. Σαλατούλα. Θα κάνουμε το κοτόπουλο μαναρισμένο, οπότε θα τρίψω τώρα στο μπλέντερ φρυγανιά, αυγουλάκι και γάλα, να το πανάρω. Πατάτες ζητήσαν τα παιδιά, οπότε θα κάνουμε πατάτες τηγανιτές. Και το βράδυ έχω πάρει ζαπάτες, ψωμάκια, να τα κάνουμε τύπου σαντουιτσάκια. Σνίτσελ στο φούρνο, πατατούλες, τηγανίζω μόλις καθάρισα. Αυτό είναι για τις πατάτες, να στραγγίξουν λίγο στο χαρτί, πάντα το κάνουμε. Ο νεροχύτης δεν έχει 3 λεπτά που σας τον έδειξα καθαρό. Ξανά, γιατί το κοτόπουλο το βράζω πριν το βάλουμε φούρνο. Και μια σαλάτα μαρούλι. Ο μπαμπάς μας είναι κάπως έτσι. Yeah. Και η μαμά κάπως έτσι. Διάβασα και το Γιώργο, σε λίγο βγαίνει και το φαγητό να φάμε. Και όταν έχεις φαμίλια, έχουμε πει ο νεροχύτης, δεν σταματάει ποτέ. Όλα είναι υπό έλεγχο. Μαρουλάκι,
Έκανα και αυτό το τραπέζι με Άζαξ. Τώρα είναι μια ώρα που δεν έχεις τι να κάνεις. Σπίτι καθαρό, εμείς έχουμε φάει. Καλά, αν τώρα έβαζα να σας ακούσω θα μου λέγατε κανένα live. Πάμε να δούμε τον καιρό. Έτοιμο για βροχή. Έχει ωραία δροσιά όμως. Έχει πολύ ωραία δροσιά. Πολύ ωραία δροσιά. Τι θες, μωρή? Τι θες? Ησυχία. Ο Χρήστος θέλει να πάει για καφέ με ένα φίλο του. Εγώ εδώ θα κάτσω με τα μικρά στο σπίτι. Θα πάω να πιω ένα καφέ να ξεσκάσει. Ρε Χίρα, τι κάνεις παιδί μου? Πήδηξε από μια καρέκλα, προσπάθησε να πήδηξε πάνω μου και έπεσε κάτω, σαβουριάστηκε. Κύρα! Τι κάνεις? Α, το βρήκα τι θα κάνω. Έχω να κάνω μπάνιο την Κύρα. Να ασχοληθώ με το τρίτο το παιδί. Θα κάνω μπάνιο την Κύρα και αν φύγει ο Χρήστος θα σας ανοίξω να κάνουμε ένα live-άκι. Why not? Εδώ δείτε. Κύρα, θα πάμε για μπάνιο? Πάμε μπάνιο? Χθες έπρεπε να κάνεις. Πού ήταν Παρασκευή? Πάμε μπάνιο? Πού θα πάμε μπάνιο? Τι παιδί μου, πώς είσαι έτσι? Πώς είσαι έτσι παιδί μου, τι φάτσα είναι αυτή, τι μουστάκια είναι αυτά? Κύρα, πρέπει να κάνεις μπάνιο να πιάσουμε το τσουλούφι σου, να βλέπεις. Κάτσω να χαλαρώσω, έτσι αρντάν. Ωραία, πολύ ωραία. Πολύ μου αρέσει να κάθομαι να χαλαρώνω. Και μετά θα σας ανοίξω live να τα πούμε. Βιάστηκα. Έχω να κάνω edit αυτό το vlog που γυρνάω σήμερα και θα το συνεχίσω και αύριο, Σαββατοκύριακο vlog. Ωραίο που είναι το ρεπό. Σούπερ μάρκετ, το οποίο ήδη το έχω στον υπολογιστή και το φτιάχνω, το κάνω edit. Και τι άλλο? Να φτιάξω τίτλο για το αυριανό βίντεο, γιατί σήμερα είναι Σάββατο, εσείς Κυριακή περιμένετε, είναι άλλο ένα vlog. Επομένως, έχω δουλίτσα πριν ανοίξω το live. Επειδή είναι η φάση που βαριέμαι να πάω στο laptop, έχω το πρόγραμμα και στο κινητό και στο laptop. Πιπέρ μπισκότα, θέλω να κάνω ένα γλυκό. Κάνω το supermarket haul. Το edit από το κινητό. Και για πιο πολλή λεπτομέρεια θα πάω μετά στον υπολογιστή το βράδυ. Τώρα που κάθομαι εδώ έξω, δεν θέλω τώρα να πάω να κουβαλάω λάπτοπ και τα λοιπά. Κάθομαι και το κάνω στο κινητό. Και λέμε να πάμε παιδότοπο. Να παίξουν τα μικρά, να πιούμε κι εμείς ένα καφέ. Ο Χρήστος τελικά δεν θα βγει με το φίλο του, γιατί έχει κλειστό το κινητό. Οπότε θα πάμε για καφέ μαζί. Το γλυκό που κερνάγανε οι γιαγιάδες στο χωριό. Τα παιδιά τρελαίνονται. Φεύγουμε για παιδότοπο. Άλλαξα λίγο το μαλλί. Έβαλα τη σαλοπέτα μου. Πήρα τα μπουφανάκια μας, τα λεπτά τα διανεμικά. Και πάμε παιδότοπο. Χρήσου κατέβηκε με τα μικρά. Και φεύγουμε. Δεν μπορώ σήμερα, τρελαίνομαι. Ήρθαμε παιδότοπο και με ποιους είμαστε. Το αντράκι μου που ξέρει και κάνει μόνο του μπάνιο. Μπράβο το παιδί μου. Μπράβο Γιώργο μου, μπράβο. Μόλις γυρίσαμε από παιδότοπο. Φαίνεται να κυκλοφορώ έτσι, δεν ντρέπομαι, γιατί να ντρεπώ? Δεν μπορώ να κάνω δύο κοτσίδια κι εγώ? Τι σημαίνει το τιμή 29? Θα φτιάξω Χρήστο σε σαντουιτσάκι να φάμε.
Θα κάτσουμε να δούμε όλη οικογενειακά ταινιούλα. Θα δούμε τι θα δούμε. Θα δούμε τι θα δούμε. Ωραία, το είπα. Yeah. Θα τελειώσω για όλο στο μπάνιο. Θα πάρω να κάνω και τη μικρή μπάνιο. Θα μπορώ να κάνω και εγώ ένα ντουζάκι. Θα βάλω ένα πλυντήριο. Έκανα μπάνιο και το μικρό το ζυζάνιο. Τα μικρά είναι μέσα με το Χρήστο. Βλέπουν παιδικά. Και εγώ τώρα θα κάτσω να ξέρω αυτό. Garnier Skin Active, διφασικό υγρό. Εδώ έχω βγάλει ένα εσωτερικό σπυράκι το οποίο με έχει πεθάνει, με έχει τεντώσει, πονάει πάρα πολύ και έχει πεταχτεί λες και είναι κόκαλο. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας ήταν αυτή. Γιώργο, Αλεξάνδρα, Αλεξάνδρα, έλα μωρέ. Ένα. Ένα. Όχι. Πόσα. Πες ότι μόνο ο μπαμπάς σε λέει έτσι. Ξύπνησε και το ζουζουνάκι. Θα πάμε στον Άγιο Σιλά, σας έχουμε ξαναπάρει εκεί. Θα καθαρίσω τώρα τα θράψαλα που έχω βγάλει από εχθές. Να είναι καλά η Ρούλα και ο Νίκος, η Αργυρός Πίκινγκ, ο άντρας της, γιατί πήγε και έπιασε θράψαλα και μου κράτησε και εμένα η γλυκιά μου, οπότε θα φάμε φρέσκο ψαράκι. Πρώτα όμως πρέπει να τακτοποιήσω τα πλημμένα από χθες. Πλύνω κάτι άλλο από χθες το βράδυ. Πάμε. Έβαλα στα ζουζουνάκια να φάνε. Και τώρα θα πλύνω πρώτα τα πιάτα και μετά θα κάνω τα καλαμάρια μου, να τα έχω έτοιμα να τα τηγανίσω μετά. Στο κουτί περιγραφής θα σας έχω το κανάλι της φίλης μου της Αργυρός, της Ρούλας, Αργυρός Speaking. Κάτω από το βίντεο υπάρχει ένα βελάκι, όπως βλέπετε το βίντεο στο κανάλι μου, ένα βελάκι που είναι το κουτί περιγραφής. Το πατάτε και έχει πληροφορίες. Πάντα σας χαιρετάω εκεί, αν θέλω σας λέω κάτι εκεί. Και βάζω link. Οπότε θα έχω βάλει link από το κανάλι της, από το βίντεο που καθαρίζει τα θράψαλα. Τα κάνω ακριβώς με τον ίδιο τρόπο, οπότε δεν θα κάτσω τώρα να σας το δείξω. Ας βοηθήσουμε λίγο και τη Ρούλα. Κάντε της και μια εγγραφή να μεγαλώσει το κανάλι και αυτήνής. Παιδιά, φύγαμε άρον-άρον από το σπίτι και ήρθαμε τώρα να φουσκώσουμε τα λάστιχα από το ποδήλατο της Αλεξάνδρας. Πήραμε και την κύρα μαζί, την οποία δεν κάθεται καθόλου. Γι' αυτό δεν την πολύ παίρνουμε, γιατί δεν κάθεται. Την ακούτε πως κάνει. Τώρα σταματήσαμε να φουσκώσει, όπως είπα, ο Χρήστος στα λάστιχα και φεύγουμε να πάμε στον Άγιο Σιλά. Το μακιγιάζ είναι ούτε πεντάλεπτου, ούτε πεντάλεπτου. Τα μαλλιά δεν τα έκανα τίποτα, δεν προλάβαινα. Καθάρισα τα θράψαλα τρώνε πάρα πολλές ώρες. Αν είστε τύπου μη μου άπτου, δεν μπορώ να αγγίζω, δεν μπορώ να πιτσιλιέμαι, να λερώνομαι στην κουζίνα κτλ. Να μυρίζω. Καλύτερα να μην τα κάνετε, να τα πάρετε έτοιμα μαγειρεμένα και όχι να κάθεστε να τα καθαρίζετε. Τι θες? Έλα. Χαμός. Μαμά, ο γιος
Όπως καταλάβατε, κάποιος θα κάνει μπάνιο. Πόσο όμορφο γκρέμπλιν! Πόσο όμορφο γατί, εδώ δείτε. Το γατί. Μόλις τελειώσαμε το μπάνιο μας. Γεια σου. Πάμε να τη στεγνώσουμε. Ναι. Πάμε. Είναι το, ναι. Είναι το μωράκι μας. Το μωράκι μας. Ναι. Και αφού τελειώσαμε το μπάνιο της Κύρας και την στέγνωσα και την χτένισα και την περιποιήθηκα και το μαλλί της είναι μετάξι και την άχτηκε και με έκανε μουσκεμά στην μπανιέρα, έβαλα και ένα πλυντήριο και τώρα πάω να μπω για μπάνιο. Μαμά, πώς είναι το φι? Πώς είναι το φι, αφού ξέρεις, ελάφι. Ελα... Φι. Φι. Πώς φι. Το κάνουμε το φι? Πώς το κάνουμε το φι? Έτσι. Θέλω. Θέλω. Όχι. Όχι. Τι έφαγες? Βανίλια. Έλα, ε. Σόπα. Υποβρύχιο. Υποβρύχο. Ναι, ναι, νερό. Μα. Δεν έχεις ένα κατέμα να ετοιμάσαι. Θέλω να πάω κι εγώ. Πού? Στο καφέ. Έλα, μωρέ. Κάτσε κάτω τώρα, θες κι εσύ. Τι νομίζετε, ότι τόσο γρήγορα θα τελειώσει η ρουτίνα της μαμάς, της δόλιας μάνας? Νο, νο. Λοιπόν, μετά το διάβασμα του Γιώργου, του βάλα και έξτρα λεξούλες, προσπαθώ να του μάθω και έξτρα πραγματάκια, για να μην τα βρει βουνόμετα. Έβαλα στα μαλάκια μου από Σβάρτσκοφ, γκλίς, κερατίνι. L'Oreal Elviv Extra The Ordinary Oil, το λαδάκι, το χρυσό που σας έχω ξαναπεί. Θερμοπροστατευτικό, μην ξεχνάτε ποτέ να βάζετε θερμοπροστατευτικό στα μαλάκια σας για να τα προστατεύετε. Και θα πάω να στεγνώσω τα μαλάκια μου. Ο Χρήστος πήγε για καφέ με τον φίλο του και με το κουμπάρο μας. Η Αλεξάνδρα είναι εκεί, βλέπει Mickey Mouse. Στο παλιό κινητό του Χρήστου, σπάνια θα το πάρει, σε πολύ επίγον κατάσταση. Έκλαιγε εκεί, θέλει να πάει με το Χρήστο, γι' αυτό της το έδωσε. Ο Γιώργος είναι μέσα, βλέπει τηλεόραση. Βλακωμένα σε δύο οθόνες, γιατί πρέπει να στεγνώσω μαλλί. Και όταν κάνω live και όταν θέλω κάποια πράγματα να τα κάνω που δεν θέλω να σφαχτούν, θέλω να κάτσουν ήσυχα, βλέπουν τηλεόραση. Πάντα με μέτρο. Γιατί? Δύο λεπτάκια θα κάνω, να στεγνώσω μαμά μικρή όση, εντάξει? Πολύ γρήγορα. Γρήγορα θα τα κάνω. Έτοιμη μετά από 10 λεπτά πάλι εδώ. Στεγνώ το μαλάκι μου, ίσιο ούτως ή άλλως είναι, οπότε δεν παιδεύομαι. Απλά περνάω δύο βουρτσιές και τέλος. Και λέω να σας ανοίξω ένα live, από την άλλη λέω να κάθισω να κάνω επεξεργασία αυτό το βίντεο, γιατί πραγματικά είναι δύο μέρες συνεχόμενα κλιπάκια και από τις δύο κάμερες και έχω και κάποια στιγμιότυπα από το κινητό, οπότε πρέπει από τρεις συσκευές να κάτσω και να ενώσω ένα βίντεο που θα δείτε εσείς. Δεν ξέρω τι να κάνω, να ανοίξω live, να κάνω edit. Έχω λιώσει στο edit όμως, γιατί έχω ήδη τις Τετάρτες το βίντεο έτοιμο, supermarket haul. Είχα και αυτό που εσείς έχετε δει την Κυριακή, την προηγούμενη. Οπότε αυτό τώρα που γυρνάω το βίντεο από εχθές, διήμερο, Σαββατοκύριακο, θα το δείτε Κυριακή πάλι, πάλι vlog την Κυριακή. Αφού σας αρέσουν, τι να κάνουμε. Χατήρι δεν χαλάμε, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Οπότε ας ανοίξουμε ένα live. Και ας κάνω edit τώρα μέσα στην εβδομάδα που τα παιδιά θα είναι στο σχολείο τα πρωινά. Όσο προλαβαίνω δηλαδή με τις δουλειές. Και αφού κάναμε live περίπου 40 λεπτά, έπιασε τον Γιώργο και την Αλεξάνδρα ο παντζουρλισμός του να πλακωθούν. Επομένως, τα έβαλα για ύπνο, γιατί αύριο έχουν σχολείο και τα κοιμίζω νωρίς όταν έχουν σχολείο. 8.30-9 παρά έχουν κοιμηθεί ήδη. Έκλεισα το live, τα πήγα μέσα για ύπνο και τώρα θα απλώσω το δεύτερο πλυντήριο που έχει βγει εδώ και ώρα. Ενώ έχω πάρα πολύ χώρο να απλώσω τα ρούχα,
Και μπροστά είδατε πόσα σχοινιά έχω και πίσω και την απλόστρα. Έχουν πέσει πάρα πολλά μανταλάκια την ώρα που απλώνω ρούχα κάτω και δεν μπορώ να τα πάρω γιατί είναι σε ξένη αυλή και είναι πάνω σε τέντα, οπότε δεν μπορώ να τα πάρω. Στο επόμενο supermarket haul ή jumbo haul θα δείτε σίγουρα και μανταλάκια. Έβαλα εδώ τώρα και έχω πατήσει την απλόστρα από πάνω για να μην μου φύγουν με τον αέρα. Έχω βάλει και τον κουβά. Ευελπιστώ να μην βρέξει. Πραγματικά εύχομαι να μην βρέξει. Γιατί αν βρέξει... Πιπ! Τι έπαθες, Αλεξάνδρα? Δεν αντέχω άλλο τη μήνα μου. Θέλω να φάω. Γιατί πας για ύπνο? Δεν θέλω. Θέλω να φάω. Όπως ακούσατε, μαλάκι πιασμένο, πάντα το μαγειρεύουμε. Πεινάω, δεν αντέχω άλλο την πείνα μου. Είχα σκοπό να κάνω τον κιμά που ξεπαγώσαμε σήμερα μακαρόνια φιωγκάκια αύριο, αλλά έχω μισό κιλο κιμά, δεν θα μας φτάσει και για αύριο. Θα το φτιάξω να το φάμε τώρα για βράδυ. Βράζει. Βλέπετε το νερό. Εν τω μεταξύ και στο προηγούμενο vlog σας είχα δείξει μακαρόνια με κύμα, αλλά τι να κάνω αφού μου τα ζητήσανε. Την προηγούμενη φορά ήταν το νούμερο 6 τα μακριά, τα μακαρόνια τα λεπτά, και τώρα μου ζήτησε η Αλεξάνδρα φιωγκάκι, οπότε θα βάλω αυτά. Η πλάκα θα είναι ότι μέχρι να γίνουνε μπορεί να τα έχει πάρει ο ύπνος, γιατί έχω στο κρεβάτι τους και τους είπα ότι θα τα φωνάξω. Πεινάμε και μπορεί να έχουν κοιμηθεί με τόσο τρέξιμο ποδήλατο, πατίνι και τα λοιπά που κάνανε σήμερα, και δεν έχουν κοιμηθεί και μεσημέρι δύο μέρες σερί και χθες και σήμερα, αλλά θα τα έχω έτοιμα για αύριο, δεν με προβληματίζει καθόλου. Πάω να πλύνω τώρα και αυτά μέχρι να τελειώσει το βράσιμο για να τα σουρώσω. Έχω φαγητό για αύριο, παιδιά, αλλά πίναγαν πολύ, δεν τα πήρε ο ύπνος, τρώνε. Θα βάλω και τυράκι και τρώνε μια χαρά. Τζορτζινάκια μου, δεν θα κάνω κάτι άλλο, εδώ θα σας κλείσω. Τέλειωσαμε το μαγείρεμα, δεν ξέρω αν θα φάει και ο Χρήστος όταν έρθει. Αν θα φάει και ο Χρήστος όταν έρθει, θα πρέπει να κάνω και κάτι άλλο αύριο να συμπληρώσω, γιατί ο Γιώργος... Να πατήσετε το κλωτονάκι, να δουν ειδοποιήσεις και να κάνετε εγγραφή. Ο Γιώργος τρώει δεύτερο πιάτο, οπότε δεν ξέρω αν φάει και ο Χρήστος, ίσως δεν μας φτάσουν για αύριο και πρέπει να κάνω και κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δυσκόλυσαν. Τουλάχιστον θα έχω φαγητό σίγουρα για τα μικρά μετά που γυρίσουν το μεσημέρι και κάνω κάτι άλλο για μένα και για τον Χρήστο. Αυτά, σας κλείνω, καλό βράδυ, ευχαριστώ πολύ που ήσασταν και σε ένα ακόμη βίντεο. Θα τα πούμε ξανά την Τετάρτη, φιλά και πολλά, να περνάτε όμορφα, μην ξεχνάτε να είστε όμορφοι μέσα και έξω, προπάντων εσωτερικά. Σας αγαπώ πολύ, σας ευχαριστώ πολύ, φιλιά πολλά. Εδώ σας αφήνω κάποια κλιπάκια από το Instagram μου, είναι ακριβώς με την ίδια ονομασία, Georgina My World. Αν σας αρέσουν μπορείτε να έρθετε και στο Instagram, κάνω και εκεί live, δείχνω καθημερινά δουλειές από τη ρουτίνα, πώς είναι πριν το σπίτι, πώς είναι μετά. Μου αρέσουν πάρα πολύ γενικά αυτά τα βιντεάκια, το να βλέπεις πώς είναι πριν και πώς θα καταλήξεις στο τέλος με την καθαριότητα που θα κάνεις. Σας περιμένω και εκεί, να μεγαλώσει και εκεί η παρέα μας. Όσοι έχετε Instagram να έρθετε και εκεί αν θέλετε. Όπως είπα, είναι με την ίδια ονομασία, Georgina My World. Και κάπως έτσι, μαμά τη λέει αυτή η άσκηση, μαμά τι χρώμα να βάλω εδώ, τελειώσαμε όλες τις ασκήσεις μας, όλο το διάβασμα για σήμερα, και η μαμά πεταγόταν από τις δουλειές να τον βοηθήσει. Και τώρα τελείωσα και το δίπλωμα. Μένει η τακτοποίηση. Ποιος θα τα τακτοποιήσει? Εγώ. Και κάπως έτσι τελειώνω, τα ξεχωρίζω όλα, πετσέτες κουζίνας, μικρές πετσέτες, μεγάλες πετσέτες, κουβέρτες, ζακέτες, καλά ρούχα, τζιν, φόρμες. Το ίδιο και στην Αλεξάνδρα για να μπαίνουν κατευθείαν εύκολα στην ντουλάπα. Δικά μου, του Χρήστου, και αυτά πρέπει να βγουν έξω όταν ξυπνήσει ο Χρήστος με την Αλεξάνδρα. Κατά τα άλλα, όλα στην εντέλεια. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας.
Θα ήθελα να ρωτήσω λίγο για ένα συμβάν που συμβαίνει στη γειτονιά μου για ηλικιωμένους. Είναι ένα ζευγάρι και ο άνθρωπος είναι κατάκητος με τα μπιμπιλίνα και η γυναίκα του δεν το χειρίζεται καθόλου σωστά, τον βρίζει, του φωνάζει όλη μέρα, κάθε μέρα. Τι θα μπορούσε να γίνει για αυτό το θέμα? Σε αυτή την περίπτωση είτε μπορείτε να ενημερώσετε την κοινωνική υπηρεσία του Δήμου σας. Ναι. Δεν ξέρω σε ποιο Δήμο ανήκετε. Στη Ρόδο είναι. Στη Ρόδο. Ωραία, να ενημερώσετε την κοινωνική υπηρεσία. Είτε να μας αποστείλετε μια υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από εσάς, είτε από όποιον ενδιαφέρεται, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, δηλαδή να κάνει μια κοινωνική έρευνα, να δούμε τις ανάγκες του ζευγαριού και όλα αυτά. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να βρω καλύτερα το Δήμο που ανήκει. Ναι, αρχικά θα σας πρότεινα, ας πούμε, να επικοινωνήσετε με το Δήμο, όπως αυτοί οι άνθρωποι δεν ξέρω αν τρέχουν και στην περιοχή σας η βοήθεια στο σπίτι, όπως θα μπορούσαν να ενταχθούν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα για να είναι λίγο πιο ευέλικτοι και οι ίδιοι να τους παρέχετε την βοήθεια. Από εκεί και πέρα, αν δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο πρόγραμμα, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε με την επιλογή που σας έδωσε, δηλαδή με την υπεύθυνη δήλωση. Να μου πείτε πού μένουν, πώς ονομάζεται και τα λοιπά. Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι εγώ είμαι γειτόνισσα και δεν, ας πούμε, δεν τους ξέρω ονομαστικά, δεν θα ήθελα να φανεί το όνομά μου, αλλά κάτι πρέπει να γίνει κιόλας, κάπου πρέπει να βοηθήσουμε κι εμείς κάπως. Κάθε μέρα έχουμε μετακομίσει 4 μήνες τώρα στην περιοχή αυτή και κάθε μέρα τον κακομεταχειρίζεται. Είναι απέναντι η πολυκατοικία. Καταλαβαίνω, απλά εμείς λαμβάνουμε την υπεύθυνη δήλωση για αποφυγή μεταξύ διενήξεων και για αποφυγή φασών. Ναι, ναι, αλλά πώς θα γίνει να μην είναι φανερά το όνομά μου? Φανερά σε εμάς δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι για εσάς, ναι, ναι. Αυτό εννοώ. Μετέπειτα, ας πούμε, μπορείτε να γράψετε πάνω στην υπεύθυνη δήλωση και επιθυμεί την διατηρηθεί η ανωνυμία σας. Κατάλαβα. Okay, θα δω για Δήμο Ρόδου, αλλιώς θα πάρω πάλι σε εσάς για να μου πείτε πού πρέπει να στείλω την υπεύθυνη δήλωση. Ωραία, ναι, αν θέλετε μου αφήνετε κάποια στοιχεία τώρα ή αλλιώς μετέπειτα. Ωραία, οκ, okay, εντάξει, ευχαριστώ, να είστε καλά. Από ό,τι καταλάβατε, πήρα τηλέφωνο για τα άτομα τρίτης ηλικίας, για αυτό που σας έχω ξαναπεί που γίνεται στη γειτονιά μου, που τον κακομεταχειρίζεται, γίνεται χαμός απέναντι, χαμός, φαντάζομαι ακούγατε στο βίντεο τις φωνές, θα το δω, ακούστε. Πάλι τα ίδια, παιδιά. Πάλι τα ίδια του κάνει. Οπότε θα βρω ένα τηλέφωνο Δήμο Ρόδου να πάρω για να τρέξουν, γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Πραγματικά τον άνθρωπο τον λυπάμαι πάρα πολύ. Βλέπετε, δεν είναι τίποτα να πάρεις ένα τηλέφωνο ή να στείλεις μια υπεύθυνη δήλωση. Όπου μπορείς να βοηθήσεις, προσπαθείς. Ναι, γεια σας. Να ρωτήσω λίγο για τα άτομα τρίτης ηλικίας για κακομεταχείριση, σε ποιους πρέπει να αναφερθούμε? Στην Πρόνοια. Ξέρουμε το τηλέφωνο? Φυσικά 2241-0. Ναι. 44-600. Ωραία, ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Η κοινωνική λειτουργός είχε πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αφαίρεση επιμέλειας παιδιού από γονέα. Ποιος ξέρει τι έχει γίνει, μου λένε πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, είμαι στον εισαγγελέα. Οπότε δεν μπορούσε να μιλήσει, αλλά της άφησα τα στοιχεία μου και θα με πάρει. Να ξέρετε ότι μπορείτε με τη δική σας βοήθεια να σώσετε κάποιον. Μην τα αφήνετε. Θα χρεωθείτε λίγο στο σταθερό, στο κινητό, όπου πάρετε δεν έγινε κάτι. Σώσετε μία ζωή. Γιατί είναι άδικο κάποιος να ζει έτσι όπως ζει ο γείτονας ο δικός μου. Τζορτζινάκια μου, όπως καταλαβαίνετε και από το μαλλί και από την μπλούζα, είναι μία άλλη μέρα. Να σας πω ότι είναι η επόμενη μέρα από το τελευταίο κλιπ που είδατε με το τηλέφωνο που έψαχνα απεγνωσμένα να βρω τι μπορούμε να κάνουμε. Με πήρε κοινωνική λειτουργός σήμερα που πήγα τα παιδιά και γύρισα από το σχολείο και μου είπε πως στην περίπτωση αυτή μπορεί και να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα, μόνο αν υπήρχε κάποιο παιδί 19-20 χρονών το πολύ, δηλαδή ανήλικο ή μέχρι 19-20 χρονών μέσα στην οικογένεια, θα μπορούσαν να κάνουν κάτι, ότι όσον αφορά σεξουαλική παρενόχληση στα παιδάκια και βία στα παιδιά, ηλεκτρική σωματική βία από γονείς, από συγγενείς,
σε αυτά τρέχουν κατευθείαν αυτά τα ζητήματα. Αυτό το ζήτημα μου είπε ότι αν θέλω μπορώ να πάω στην αστυνομία, αλλά θα κρατήσουν τα στοιχεία μου, όλα τα στοιχεία, και πρέπει να δείξω ταυτότητα και να τα γράψουν όλα τα στοιχεία. Εκτός αν θέλω, λέει, να πάω στον εισαγγελέα, μου είπε η κοινωνική λειτουργός. Αν πάω στον εισαγγελέα, δεν θα γράψει τα στοιχεία μου. Πιθανόν μου λέει να μην γράψει τα στοιχεία. Αλλά η υπόθεση μπορεί να πάει και μετά από 6 μήνες να έρθει κάποιος να ελέγξει το τι θα γίνει. Μου λέει το μόνο που μπορεί να τον σώσει τον άνθρωπο είναι η απομάκρυνση και να πάει σε ένα γυροκομείο. Τώρα από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα κάνω. Ίσως να πάω έναν εισαγγελέα, ίσως να πάω εγώ η ίδια να την φοβήσω τη γυναίκα αυτή στο σπίτι. Φοβήσω εισαγωγικά ότι θα το τρέξω παραπάνω το θέμα. Και εκεί δηλαδή που δεν θα ήθελα να φανεί το όνομά μου να με δει κιόλας. Δεν ξέρω τι θα κάνω. Καλό είναι όσο μπορείτε να... Δεν μου αρέσει να ανακατεύομαι, αλλά όταν υπάρχει βία γίνομαι... Βγαίνω από τα ρούχα μου. Καλή συνέχεια, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!